Γιώργο, σίγουρα η κυβέρνηση δεν φταίει για τον ιό του Δυτικού Νείλου, έτσι. Μπορούμε να την καταλογίσουμε, κύριε Αρθού. Η περιφέρεια είναι υπεύθυνη γενικότερα. Πράγματι φέτος είναι μια σειρά λοιμώξεις από αυτόν τον συγκεκριμένο αρμποϊό, τον ιό του Δυτικού Νείλου, για τον οποίο δεν υπάρχει και εμβόλιο, δεν υπάρχει και θεραπεία. Στην Βέρεια πώς εξελίσσουν τα πράγματα, πράγματι σιγά σιγά αυξάνει ο αριθμός. Έχουμε 9 επιβεβαιωμένα κρούσματα και ένα αμφίβολο. Τα 9 επιβεβαιωμένα, μιλάω για Δήμο Αλεξάνδρειας και Βέρειας, αλλά μην ξεχνάμε και το Δήμο Νάρος που έχει άλλο ένα. Οπότε να βάλουμε σύνολο σε όλο το νομό, είναι 10 τα κρούσματα και ένα αμφίβολο, 11. Το οποίο περιμένουμε αύριο ή μεθαύριο την επιβεβαίωση αν θα είναι. 3-1 είναι στην Άουσα, 3 είναι στη Βέρεια και τα υπόλοιπα είναι στην Αλεξάνδρεια. Η θνητότητα ήταν, είχαν 2 θανάτους, μια υπέργερη, πολύ μεγάλης ηλικίας γιαγιά και ένας κύριος με πολλαπλά νοσήματα και προβλήματα. Αυτό είχαμε μέχρι τώρα. Τι μπορεί να γίνει. Τώρα είναι, οι δυνατότητες είναι λίγες τώρα από εδώ και πέρα. Δηλαδή οι τοπικοί ψεκασμοί τώρα αφού έχουν γεννηθεί τα κουνούπια, υπάρχει αυτός ο προσελμός, λίγα πράγματα μπορεί να προσφέρουμε, κάτι μπορεί να προσφέρουν, αλλά όχι τόσο, πιστεύω, περισσότερο ψυχολογικά και λιγότερο ουσίας πράγματα. Σε επίπεδο φυσικά ατομικό και σε επίπεδο προφυλάξεις, μπορεί ο καθένας στο σπίτι του να τηρήσουν όλα τα μέτρα όπου υπάρχουν, δηλαδή περιοχές με πολλά κουνούπια. Καλά είναι να εφαρμόσουμε όλα αυτά με σύνθεση, με αυτά το βράδυ, γιατί δεν ξέρουμε ποια κουνούπια είναι μολυσμένα ή όχι. Και ιδιαίτερα, επειδή τα περισσότερα κρούσματα, να μην πω σχεδόν όλα, είναι σε άτομα ηλικίας πάνω από 50, αυτό μπορούμε να κάνουμε και ό,τι άλλο μπορούμε να κάνουμε σε επίπεδο εκεί αυλής και καναλιών κλπ. Του χρόνου όμως πιστεύω αυτό που πρέπει να γίνει σωστά είναι να ξεκινήσουν από τον Απρίλιο οι αεροψεκασμοί, αλλά και οι τοπικοί ψεκασμοί μας. Φέτος μην ξεχνάμε, ξεκίνησαν τέλη Μαΐου. Από την περιφέρεια οι τοπικοί ψεκασμοί. Εγώ νομίζω και οι αεροψεκασμοί και οι τοπικοί να ξεκινήσουν νωρίς, ώστε τη φάση που γεννιούνται τα κουνούπια, ώστε να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε, ώστε να μην έχουμε κρούσματα. Θα περιμένουμε μέχρι, πιστεύω θα εξελιχθεί το καλοκαίρι μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου, όπως συνήθως εξελίσσεται. Δηλαδή έχουμε άλλες 40 μέρες, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν, ό,τι μπορούν και οι πολίτες να αποφύγουν όσο μπορούν τα τσιμπήματα από τα κουνούπια, με όλα αυτά τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί και από την περιφέρεια και από το Κελπνό. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, γενικότερα, όπως γνωρίζουμε όλοι στην αίθουσα αυτή, το έχουμε επαναλάβει αρκετές φορές, η θωράκιση των πολιτών του Δήμου μας και γενικότερα της περιφερειακής και της Μακεδονίας αποτελεί έργο της περιφέρειας και της Μακεδονίας. Έχει γίνει μια σύμβαση με διεθνή διαγωνισμό, έχει ανατεθεί ανάδοχος για τους ψεκασμούς για τα επόμενα 3 έτη. Αυτό που πραγματοποίησαμε εμείς, αφού μας κοινοποιήθηκε ότι υπάρχουν και κρούσματα διευρυμένα σχετικά με τον ιό και με κεφαλίτιδες, κάναμε μια ενημερωτική ημερίδα εδώ στο Δημαρχείο με τους ανθρώπους και το κλιμάκιο της ΠΕ Ολυμαθίας, έγινε μια ενημέρωση. Στη συνέχεια, βλέποντας ότι εξελίσσεται το φαινόμενο αυτό και τα κρούσματα αυξάνουν, στείλαμε ένα έγγραφο στην Επιστημονική Επιτροπή, η οποία παρακολουθεί τη σύμβαση και τον ανάδοχο, στον θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, τον Αντιπεριφερειάρχη το δικό μας,
και στην πίεση όλη Μαγδίας, στην οποία κατά το οποίο έγραφα προτείνουμε σε όλους αυτούς τους φορείς οι οποίοι ελέγχουν τον ανάδοχο και τον επιβλέπουν να προβεί αχμεοκτονίες, όχι μόνο δηλαδή προαχμεοκτονίες, σε περιοχές δημοτικές όπως είναι πάρκα και νησίδες, τις οποίες ο Δήμος μας έχει πράσινο και το συντηρεί και που πιθανό να είναι εστίες κουνουπιών, ώστε να σκοτωθούν τα ακμαία κουνούπια. Επειδή κατά το παρελθόν, αυτό έχει δείξει η ιστορία, απευθυνόμαστε σε δίκο αότα και προτάσεις, παρεμβάσεις δικές μας έχουν γίνει αποδεκτές, θεωρούμε ότι και αυτή η πρόταση που κάναμε να γίνουν ακμεοκτονίες στους χώρους του κοινόχρησου στους δημοτικούς θα γίνει δεκτή από την Επιστημονική Επιτροπή, ώστε να ανακουφιστούν λίγο αυτές οι περιοχές στις οποίες υπάρχει πράσινο και ποτίζουν.